Όταν μιλάμε για την αρχαία Ελλάδα, είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα που συνήθως έρχονται στο νου μας. Τέχνες, φιλοσοφία, μυθολογία, πολιτική, επικές μάχες. Αυτό που διαφεύγει σε πολλούς από μας είναι πως η αρχαία Ελλάδα υπήρξε και κοιτίδα σημαντικών τεχνολογικών καινοτομιών και επιτευγμάτων για την εποχή τους, που αφορούσαν όλο το φάσμα της ανθρώπινης ζωής εκείνη την περίοδο. Για παράδειγμα, τον 6ο αιώνα π.Χ. ο Πολυκράτης, τύραννος της Σάμου, μερίμνησε για την υδροδότηση της πρωτεύουσας του νησιού, καλώντας τον αρχιτέκτονα Ευπαλίνο από τα Μέγαρα για να επιβλέψει τη δημιουργία ενός υπόγειου υδραγωγείου. Πρόκειται για το περίφημο Ευπαλίνιο Όρηγμα. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία που μια τέτοια διαδικασία βασίστηκε στη γεωμετρία. Ο Ευπαλίνος χρησιμοποίησε μια σειρά από αρχές που κωδικοποιήθηκαν μερικούς αιώνες αργότερα από τον διάσημο μαθηματικό Ευκλείδη. Ένα δεύτερο παράδειγμα τώρα. Το πρώτο φλογοβόλο μηχάνημα στην ιστορία χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. Ο Θουκυδίδης περιγράφει πως οι βιωτοί χρησιμοποίησαν ένα τέτοιο μηχάνημα κατά τη διάρκεια της μάχης του Δηλίου, κατασκευάζοντας έναν φυσιτήρα και αξιοποιώντας τα αναμένα κάρβουνα και το θιάφι ενάντια στις οχυρώσεις των Αθηναίων. Ο σπουδαίος αρχαίος Έλληνας μαθηματικός, μηχανικός, φυσικός, εφευρέτης και αστρονόμος Αρχιμίδης επινόησε το ατμοτηλεβόλο, το πρώτο όπλο παγκοσμίως το οποίο λειτουργούσε με πίεση ατμού. Αποτελούταν από έναν μεγάλο μεταλλικό σωλήνα καλυμμένο στο ένα άκρο και τοποθετούνταν σε έναν κλίβανο. Μόλις ο σωλήνας έφτανε σε ορισμένη θερμοκρασία, φορτωνόταν με μια μικρή ποσότητα του νερού που μετατρεπόταν ταχύτατα σε ατμό και έτσι είχε την ικανότητα να ρίξει ένα βλήμα σε πολύ μεγάλη απόσταση. Το νύχι ή αλλιώς το σιδερένιο χέρι ήταν επίσης μια πολύ σπουδαία αμυντική εφεύρεση του Αρχιμίδη, χάρη στην οποία οι Σιρακούσοι κατάφερναν να καταστρέφουν τα πλοία των αντιπάλων τους χωρίς να χρειάζεται να βγαίνουν από τα τείχη τους. Η μηχανή αποτελούνταν από μια περιστρεφόμενη κατακόρυφη δοκό. Στο ένα άκρο της δοκού ήταν ένας γάντζος που αιωρούνταν από μια λυσίδα και στο άλλο άκρο υπήρχε ένα αντίβαρο. Όταν πλησίαζαν τα εχθρικά πλοία, ο γάντζος έπεφτε και είτε τα κατέστρεφε μόνο μιας, είτε τα έριχνε πάνω στα βράχη. Τέλος, οι αρχαίοι Έλληνες αξιοποίησαν την τεχνολογία και τις καινοτομίες της εποχής και στην ιατρική. Πολυάριθμα απομεινάρια των ιατρικών και χειρουργικών εργαλείων της εποχής έχουν βρεθεί σε διάφορες ανασκαφές. Ένα από αυτά ήταν και το μητροσκόπιο, καθώς επίσης και τα νηστέρια, οι καθετήρες και τα ιατρικά τρυπάνια της εποχής, τα οποία κατασκευάζονταν από σίδηρο και χαλκό.